Και μιλώντας για κίνητρα και αντικίνητρα, πάμε να δούμε το επόμενο θέμα. Μια υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Ενέργειας έρχεται, που δίνει και κίνητρα, αλλά και αντικίνητρα σε όσους δεν κάνουν ανακύκλωση, επιβραβεύοντας αυτούς που λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Πάμε να μας πει περισσότερο. Είναι ο κύριος Μανώλης Γραφάκος στη σύνδεσή μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων. Να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και τα κίνητρα τα οποία θα δίνετε στους Δήμους, κύριε Γραφάκο, έτσι ώστε να προχωρούν αποτελεσματικά στην ανακύκλωση. Πείτε μας περισσότερα γι' αυτό. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, τα κίνητρα που πολύ σωστά λέτε που δίνουμε στους Δήμους, σε δεύτερη φάση θα τα περάσουμε προς τους πολίτες. Αλλά ας πούμε τι κάνει αυτή η υπουργική απόφαση. Ναι. Τον μπλε κάδο τον βλέπουμε στην οθόνη μας. Στο μπλε κάδο απορρίπτουμε απόβλητα τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν. Δυστυχώς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις απορρίπτονται και απόβλητα που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Μέχρι τώρα τι γινόταν? Συγγνώμη κύριε Γραφάκο, σε κάποιες περιπτώσεις οι μπλε κάδοι μπαίνουν μαζί με τους κοινούς κάδους, στο ίδιο απορριμματοφόρο. Αυτή είναι μειοψηφία, είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά και αυτό που περιγράφεται τώρα θα αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που θα σας πω. Μέχρι τώρα λοιπόν τι γινότανε? Στα κέντρα διαλογής, στα περισσότερα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, δηλαδή ο μπλε κάδος μετά που πάει σε ένα κέντρο διαλογής και στο οποίο τα υλικά διαχωρίζονται. Εκεί λοιπόν το ποσοστό των μη ανακυκλούμενων δεν λογίζονταν ανά δήμο, αλλά λογίζονταν ανακδάει. Δηλαδή, πρακτικά ένας δήμος ο οποίος έκανε ανακύκλωση σοβαρή είχε την ίδια αντιμετώπιση με ένα δήμο ο οποίος δεν έκανε ανακύκλωση σοβαρή. Αυτό λοιπόν τώρα αλλάζει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο για τους δήμους. Υποχρεώνουμε τα ΚΔΑΗ να κάνουν πραγματικούς... Τι είναι τα ΚΔΑΗ, κύριε Γραφάκο, για όσους δεν ξέρουν? Τα ΚΔΑΗ είναι αυτό που είπα πριν. Είναι κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Μάλιστα. Είναι εκεί που πάει ο μπλε κάδος. Να το πούμε απλά για τους τηλεθεατές μας. Υποχρεώνουμε λοιπόν τα ΚΔΑΗ 4 φορές το χρόνο να κάνουν δειγματοληπτικό φυσικό έλεγχο αναδήμο και με βάση αυτή τη δειγματοληψία να βγάζουν το σωστό ανακύκλωση αναδήμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι το υπόλοιμα το οποίο πηγαίνει μετά στο ΧΙΤΑ, στο χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων ή αποβλήτων, εκεί χρεώνεται. Άρα λοιπόν το κίνητρο για τους Δήμους που θα κάνουν σοβαρή ανακύκλωση μέσω του δικτύου των μπλε κάδων είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι πλέον θα πάψουν να υφίστανται να πληρώνουν κόστος, χρεώσεις για το υπόλοιμα το οποίο δεν τους αναλογεί. Και σε αντιδιαστολή, συγγνώμη κύριε Γραφάκο, σε αντιδιαστολή, αυτοί οι οποίοι στέλνουν σοριδών τα σκουπίδια ανακύκλωσης και μη ανακύκλωσης θα πληρώνουν το κάτι της τους. Το κάτι της παραπάνω θα είναι, έτσι. Δεν θα είναι απλά το κάτι της. Λοιπόν, τώρα, σε δεύτερη φάση, το όραμά μας εμείς ως Υπουργείο είναι να εφαρμόσουμε στην πράξη το πληρώνω όσο πετάω. Εσείς πληρώνετε όλοι μας πληρώνουμε το φως με βάση την κατανάλωση. Πληρώνουμε το φυσικό αέριο με βάση την κατανάλωση. Πληρώσουμε το νερό με βάση την κατανάλωση. Μα τα απόβλητα τα πληρώνουμε με βάση τα τετραγωνικά. Πόσο λογικό θα σας φαινόταν εσάς να πληρώνατε το φως και το νερό με βάση τα τετραγωνικά του σπιτιού? Όχι είναι η απάντηση. Εμείς λοιπόν εδώ τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να ξεκινήσουμε από τους μεγάλους παραγωγούς και τα μεγάλα αστικά κέντρα και να μπορέσουμε σε βάθος τετραετίας να κάνουμε αυτό που λέμε πληρώνω όσο πετάω. Δηλαδή ο κάθε πολίτης να επιβαρύνεται για τα απόβλητα τα οποία οδηγεί προς διαχείριση. Ανάλογα με το τι απόβλητα είναι αυτά. Δηλαδή, το απόβλητα και ανάλογα με την επίδοση του Δήμου του, δηλαδή, να το καταλάβουμε. Όχι, ανάλογα έτσι. Με την επίδοση του ιδίου καταρχήν. Την του προσωπική. Και να ρωτήσω, κύριε Γραφάκο, πώς θα τα μετράτε, πώς θα ζυγίζετε τα σκουπίδια μας? Υπάρχουν ήδη εφαρμοσμένες τεχνικές και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Δεν είναι δύσκολο αυτό να γίνει. Έχουμε αναπτύξει τώρα μία δράση για να δώσουμε στους Δήμους τη δυνατότητα να υποβάλουν πιλωτικές προτάσεις για το πώς αυτό μπορεί να γίνει. Και, έτσι, και αυτό είναι και το δίκαιο, αν θέλετε. Και ας ξεκινήσουμε από τους μεγάλους παραγωγούς αποβλήτων. Οι μεγάλοι παραγωγοί αποβλήτων είναι τα καταστήματα υγειονομικών ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, πολύ συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν θέλουμε να περάσουμε μια τέτοια λογική, διότι έτσι και ο πολίτης θα αντιληφθεί
ότι θα πρέπει να κάνει και πρόληψη αποβλήτων και καλή ανακύκλωση, διότι άλλο το κόστος του μπλε κάδου, άλλο το κόστος του πράσινου κάδου. Θα είναι μια νέα επιβάρυνση αυτή ή θα υποκαταστήσει κάποια υφιστάμενη επιβάρυνση? Θα υποκαταστήσει. Αυτό το ερώτημα είναι πολύ σωστό που κάνατε και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε την δυνατότητα να διευκρινίσω. Γιατί θα βγει τίτλος Χαράτσι. Βεβαίως, ναι. Δεν υπάρχει καμία νέα επιβάρυνση. Θα είναι ουσιαστικά αντικατάσταση, το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει ήδη, έτσι. Ναι. Θα είναι ουσιαστικά αντικατάσταση της σημερινής χρέωσης με τα δημοτικά τέλη. Δηλαδή, ένα ζευγάρι που μένει σε ένα σπίτι 120 τετραγωνικών, το οποίο τι απόβλητα πετάει, με ένα μέσο κόστος 1,5 ευρώ το τετραγωνικό το χρόνο, πληρώνει 150 ευρώ όπως βγαίνει. Λοιπόν, αν κάνει το ίδιο μια προσεκτική διαχείριση των αποβλήτων, θα πληρώνει πολύ λιγότερο. Αυτό ενδεχομένως να μας οθήσει, κύριε Γραφάκο, για παράδειγμα, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, να κάνουμε και επιλογές προϊόντων που δεν έχουν και πολύ συσκευασία, όπως γίνεται και στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε συμβαίνει όπως το λέτε στην Ευρώπη. Ή επίσης να οδηγηθούμε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε, γιατί το πρόβλημα στην ανακύκλωση αυτή τη στιγμή, ένα μάλλον από τα προβλήματα, είναι ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ενθαρρυνθεί η βιομηχανία να ξαναβάλει μέσα στην παραγωγή τα ανακυκλώσιμα υλικά. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό όταν βλέπουμε ότι ένα προϊόν, εγώ το βλέπω πάρα πολύ συχνά τώρα στα σούπερ μάρκετ, γίνεται η συσκευασία του από ανακυκλώσιμο υλικό, τότε μιλάμε ότι η κυκλική οικονομία δουλεύει. Mm-hmm. Δουλεύει στην πράξη. Μάλιστα. Πότε βλέπετε να εφαρμόζετε αυτό το σύστημα που μας περιγράψατε για τις επιχειρήσεις πρώτα και τα νοικοκυριά μετά? Στόχος μας στις επιχειρήσεις είναι να μπορέσουμε από το 2024 να έχουμε σε κάποια μεγάλα αστικά κέντρα να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Για τα νοικοκυριά εικάζω προς το τέλος της τετραετίας. Να το δούμε, το περιμένουμε, γιατί είναι σωστό το μέτρο και τα σωστά μέτρα τα αναδεικνύουμε και τα στηρίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γραφάκο. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.